Ο Παναγιώτης Μπατιάς, ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της Αστραπής Δροποτάμου, ανέλαβε από φέτος το βαρύ φορτίο να οδηγήσει την ομάδα. Δύσκολα βέβαια τα περιθώρια, ωστόσο γίνεται μεγάλος αγώνας και προσπάθεια, κύριε Μπατιά. Σίγουρα έτσι είναι. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά. Η προηγούμενη διοίκηση, τελευταία στιγμή, λόγω υποχρεώσεων του προηγούμενου πρόεδρου, του κ. Δημητρίου, δεν μπόρεσε να κρατήσει λόγω δουλειές και αναλάβαμε το μεγάλο φορτίο. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρίου που κάθεται και μας στηρίζει, όπως βέβαια ευχαριστούμε και τον κύριο Χρόνη που αυτός αν δεν ήταν δεν θα κατέβαινε καν και η ομάδα του και τους ευχαριστούμε τον κύριο Παπαβραμίδη. Ναι. Όσο για την ομάδα είναι πολύ δύσκολα γιατί τα περισσότερα παιδιά φύγανε, φέραμε καινούργια παιδιά στην ομάδα και μικρά και θέλουμε να αλλάξουμε όπως είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη τα δεδομένα και αθλητικά και με τους φιλάθλους. Είναι οι πόρτες μας ανοιχτές για όλο τον κόσμο και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρχονται και να βλέπουμε τα μάτς σαν φιλαράκια και όποιος κερδίσει, όποιος χάνει να δίνουμε τα χέρια και να φύγουμε. Ουσιαστικός στόχος της φετινής χρονιάς, η παραμονή. Η παραμονή βέβαια είναι για μας, γιατί θα είναι μια νέα ομάδα και με πολλά μικρά παιδιά. Ο πρώτος μας στόχος είναι βέβαια να μείνουμε στην κατηγορία. Έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες προσθήκες, να περιμένουμε ναι, κάτι ακόμα. Ναι, ήδη έχουμε πάρει 4-5 παιδιά μεταγραφές, περιμένουμε άλλους 2-3, αλλά δεν θέλω να τους ανακοινώσουμε ακόμα. Θέλουμε τελευταία στιγμή και θα τα ανακοινώσουμε σε εσάς, κύριε Μαυρόπουλο. Να είστε καλά.